Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό που έχω μαζί του, ότι δεν είναι φόβο Θεού. Φοβόταν το Θεό. Δηλαδή σεβόταν. Είχε απέναντί του, δηλαδή υπελόγιζε, υπάρχει Θεός που με βλέπει, με παρακολουθεί και θα δώσω λόγο εν ημέρα κρίσεως. Αυτό τον συνείχε. Επομένως είχε μια τέτοια αίσθηση, ας πούμε, του μεγάλου σεβασμού. Συνεχώς, μνήμη θανάτου. Και τα πάντα όλα τα προσήρμοζε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθε εορτή σαν τελευταία εορτή της ζωής του. Κάθε λειτουργία αυτή θα είναι η τελευταία λειτουργία που θα κάνουμε. Ζούσε κάθε θεία λειτουργία ως την τελευταία θεία λειτουργία. Επίσης ένα άλλο το οποίο είχε σε μεγάλο βαθμό, είχε τον σεβασμό της ελευθερίας. Σεβόταν την ελευθερία του καθενός. Έλεγε, κοντά μου δεν θέλω άνθρωπο ο οποίος να αισθάνεται ότι βιάζεται. Δεν αισθάνεται άνεση. Ήθελε οι συνεργάτες του να είναι κοντά του με τη θέλησή τους. Δεν θέλω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι να έρχονται με το ζόρι. Η λαρόν καρδό δω την αγαπάω Θεός. Thank you.
γεννηθείτε το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Τον άκουγα να προσεύχεται, είχε ένα λόξιγκα. Τον είχε πιάσει λόγω των... λόγω του ότι εκτινόταν, όχι επεκτινόταν, ας πούμε, το, ο καρκίνος, τον εγκέφαλο. Λοιπόν, άρχισε να πιάνει ένα σημείο εκεί που του δημιούργησε λόξιγκα. Και μεταξύ των δύο, του ενός και του δευτέρου λόξιγκα, έλεγε «Γεννηθεί το θέλημά σου, γεννηθεί το θέλημά σου, γεννηθεί το θέλημά σου». Η προσευχή του ήταν «Και το Κύριε Χριστέ, ελέησόμε, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου».